Εζήλευκες τον, τσάφηκες μου το αρφανά. Έπαιζες μας το τζεφίλος, σπάραζε η σύζυγος του Παναγιώτη Χριστοδούλου. Γύρισε να δεις το γιο και τη μάνα του. Θα τα έβρει που το Θεό. Ήταν μερικά από τα λόγια που υπόθηκαν εντός του δικαστηρίου, καθώς ο πόνος των συγγενών παραμένει αβάστακτος. Επεισόδια, χτυπήματα και προφυλακισμοί σημειώθηκαν στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας, όπου οδηγήθηκε υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Γιώργος Ξούρπας, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό τον Παναγιώτη Χριστοδούλου ξημερώματα της 25ης Απριλίου σε νυχτερινό μαχαζί στη Λάρνακα. Αμέσως, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν, ενώ πάνοπλοι άντρες της ΜΑΤ φυγάδευσαν τον Ξούρπα από την είσοδο του δικαστηρίου, όπου ανέμεναν οχήματα της αστυνομίας για τη μεταφορά τους στις κεντρικές φυλακές. Στο δικαστήριο μετέβησαν από το πρωί οι γονείς, η σύζυγος, ο γιος και τα αδέλφια του θύματος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ξούρπας αντιμετωπίζει συνολικά 9 κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, φόνος εκ προμελέτης, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β και παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών. Ο φερόμενος δολοφόνος παραπέμφθηκε σε απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικίου, το οποίο θα συνεδριάσει στις 26 Μαΐου. Να σημειωθεί πως για την υπόθεση υπάρχουν 74 μάρτυρες κατηγορίας.